Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Μία φράση για να κλείσετε. Ναι, θέλω μόνο να πω στο πάνελ εδώ και ειδικά στον σύντροφο Τζουμάκα και στη συντρόφη σας Ακουράφα. Μην ανοίγεις τώρα καινούριο έργο και θα κλείσω. Να πάμε άλλη μισή. 40 χρόνια ψήφιζα Πασόκ. Ναι. Με διώξε ο Βενιζέλος. Εγώ τους αγώνες μου δεν τους πουλάγα. Καθόμουν εδώ την Κυριακή εσύ για πρώτη φορά. Εσείς ψάχναμε ποιος τους ψήφισε. Εγώ. Έχω στείλει και μήνυμα. Εγώ τους ψήφισα. Να τον ένοχο λοιπόν. Να τον ένοχο. Νίκο, Μανώλη, τα έχετε κάνει θάλασσα. Αυτό είναι το επιμύθιο. Τελείωσε. Τα έχετε κάνει θάλασσα. Φύγετε και οι 300. Να έρθουν 300 νέα παιδιά. Μα εσείς αποφασίζετε ποιοι θα έρθουν. Σαν το μικρό απέναντι. 300 τέτοιου θέλω. Εσείς αποφασίζετε. Δεν κάνετε για τίποτα. Κάνεις ότι δεν με ακούς. Αυτό ξεκίνησα με την το σταυρό τον βάζεις εσύ. Έχεις δίκιο. Εσύ αποφασίζεις ποιος μένει και ποιος θέλει. Η κυρία Βόζενμπερκ από εδώ την περασμένη εβδομάδα είπε μας δώσαν δικαίωμα σταυρού. Ανοίγεις τώρα μέτωπο και με την προηγούμενη εκπομπή. Έχω και με την παραπάνω λοιπόν. Πάμε. Θέλω να καλέσω τον ελληνικό λαό μονάχα να πάει να ψηφίσει. Αν δεν ψηφίσει, βοηθάει το πρώτο κόμμα. Μάλιστα. Ξερά. Έλατε. Το όνομά σας. Καλησπέρα. Καλά Κωνσταντάς. Είμαι δημοτικός υπάλληλος. Έχω μία ερώτηση ουσιαστικά. Αναφέρθηκαν όλοι. Σας άκουσα όλους να μιλάτε για την Ελλάδα, για τη χώρα, για το τι πιστεύετε ότι θα κάνετε. Η Ελλάδα ως χώρα είχε, τουλάχιστον αυτό νομίζω ότι συνέβαινε, το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό πτυχιούχων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν συνεχώς από τη χώρα και πηγαίνουν σε άλλες χώρες για να δουλέψουν. Από την άλλη μεριά άκουσα πολλούς να μιλάνε για τη Γερμανία και για το γεγονός ότι το χρέος το δικό μας είναι... πώς το είπατε κύριε... Επαχθές στο 5% και 95% είναι... Εγώ, όχι, το είπε ο υπόθηκε κύριο, από άλλους. Και κατά 95% είναι νόμιμο. Το ίδιο υποθέτω νόμιμο ήταν και το χρέος της Γερμανίας το 1953, το οποίο μονομερώς αποφάσισε ότι το διακόπτω, πάω να το πληρώνω μέχρι να μπορέσω να το πληρώσω και το αποδεχθήκαμε εμείς ως χώρες στα πλαίσια της αλληλεγγύης της Ευρώπης τότε. Πλην όμως δεν άκουσα κανέναν να γυρίσει να πει ότι στα πλαίσια της ίδιας αλληλεγγύης θα πρέπει να συμβεί το ίδιο πράγμα τώρα εδώ. Για ποιο λόγο υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ένα δε τελευταίο όσον αφορά αυτό που προανέφερε ο φίλος από εδώ για τους μισθούς σας και για τον αριθμό των... υπαλλήλων της Βουλής, σε πάση περιπτώσει, γιατί υπάλληλοι είσαστε και εκεί, μπορεί να είστε εκλεγμένοι, αλλά μισθό είναι, μισθό παίρνετε. Καλό θα ήταν να μειωθεί, καλό θα ήταν να πάτε στις 200 και καλό θα ήταν να δείχνετε και λίγη ταπεινότητα απέναντι σε εμάς που και σας πληρώνουμε και υπομένουμε όσα υπομένουμε. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Έλα. Καλησπέρα σε όλους. Λέγομαι Λάζος Δημήτριος, είμαι ιδιωτικός υπάλληλος. Κάνω την ερώτηση πολύ γρήγορα γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Θέλω να μας πείτε τι θα κάνετε ο κύριος Κεφαλογιάννης, κυρία Ράγιο, κύριος Καψής, για τους απλήρωτους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Έχω να πληρωθώ εγώ 8 μήνες, άλλοι έχουν 15, άλλοι 17. Μας στέλνουν στα δικαστήρια να πάμε, λέει να κάνετε ό,τι θέλετε. Από τότε που η Τρόικα έχει πατήσει το πόδι στην Ελλάδα, οι επιχειρηματίες κάνουν ένα τελείωτο πάρτι. Γι' αυτό και η Χρυσή Αυγή να πήρε αυτά τα ποσοστά. Μην σας κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα. Ίσως για αποσπάσιμο. Θέλω να μου απαντήσετε τι θα κάνετε αυτό το πράγμα. Δεν έχει ακουστεί πουθενά αυτό. Χώρια, λίγο από το ράδι που είχε ο Χατζηνικολέα, το έχω ακούσει. Αυτό μηδέν. Μιλάμε σήμερα όλη μέρα στον πέρα για τη Χρυσή Αυγή. Γι' αυτό τι θα γίνει. Μας λένε. Συγγνώμη λίγο να τελειώσω. Μας λένε οι εργοδοσίες μας, κάντε ό,τι θέλετε. Πηγαίνετε δικαστήρια. Τα δικαστήρια θα γίνουν μετά από χρόνια. Εγώ θα χάσω και την αποζημίωση μου να φύγω. Και όλοι οι υπόλοιποι είμαστε χιλιάδες Έλληνες. Εγώ εσύ είμαι καλύτερα 8 μήνες, άλλοι 15, άλλοι 17. Δεν το ακούω αυτό το θέμα, λένε. Θέλω μια απάντηση από και εσάς τους τρεις. Πού είστε κυβέρνηση, ευχαριστώ πολύ. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Υπάρχει μια ρύθμιση τώρα που προτεραιότητα έχει το κράτος για να παίρνει από τις επιχειρήσεις που έχουν τα προβλήματα, τις ασφαλιστικές εισφορές και τα χρέη προς το δημόσιο. Ενώ παραδοσιακά και στην Ελλάδα και έτσι πρέπει να ξαναεπανέλθει, είναι οι πρώτοι οι οποίοι πρέπει να αποζημιώνονται, είναι εργαζόμενοι. Και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Απόλυτο δίκιο. Το δίκιο δεν τρώγεται όμως. Ασφαλώς, ασφαλώς. Αλλά ξέρετε ποια διαφορά τη γίνεται, κύριε Χατζηνικολάου, τώρα. Εμείς μέχρι τώρα είχαμε την Τρόικα, η οποία μας όριζε και τα μέτρα. Δηλαδή, αν θα έχουμε το γάλα για μία μέρα παστεριωμένο, αν θα γίνει αυτό με τους ταξιτζίδες κτλ. Τώρα που βγαίνουμε από το τούνελ, που έχει σταθεροποιηθεί η Ελλάδα θα έχει μόνο τους στόχους. Θα έχει τους στόχους. Ποιους στόχους? Αυτούς που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, που ψήφισε το ΠΑΣΟΚ, που ψήφισαμε εμείς με το Μάτριξ. Πρέπει να είναι τόσο το χρέος, το μνημόνιο δεν είναι της Τρόικα, είναι δικά σας. Ορισμένα από το μνημόνιο δεν είναι της Τρόικα, είναι δικά σας. Σας λέω για το Μάτριξ. Είναι δικά σας μέτρα και δικές σας επιδιώξεις. Αυτό που ψηφίσαμε μαζί. Και μην λέτε ψέματα. Λοιπόν, ελάτε παρακαλώ, ακούστε τον συμπολίτη μας. Ελάτε, το όνομά σας. Ναι, γεια σας. Λέγομαι Θάνος Καρατζένης. Είμαι από τους διαθέσιμους του Υπουργείου Εργασίας. Είναι η γνωστή ιστορία που έχουμε απολυθεί από το δημόσιο και ας μας λένε διαθέσιμος.
Μάλιστα πρόσφατα, ίσως ακούσατε, πριν 3-4 μέρες βγήκε και μια προκήρυξη που θα καλύψει 500 θέσεις από τις 3.500 που είμαστε. Στην πράξη δηλαδή, οι περισσότεροι είμαστε για ανεργία. Φυσικά τα κυβερνώντα κόμματα δεν έχουν κάτι να πούν για την ανεργία, πουθενά δεν ακούμε κάτι για την ανεργία. Το μόνο που ξέρουμε, προστιθόμαστε στα νούμερα που ήδη υπάρχουν, που αυτή τη στιγμή είναι 1,5 με 2 εκατομμύρια. Χτες είχαμε εκλογές, ακούστηκαν πάρα πολλά. Φυσικά, πολύ έξυπνα παίχτηκε ένα παιχνίδι, γιατί στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη η αντιπολίτευση είναι καλύτερη και στην επαρχία είναι η Νέα Δημοκρατία. Μα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη είναι όλα τα προβλήματα. Η επαρχία είναι πολύ πίσω ακόμα. Η ανεργία η μεγάλη βρίσκεται εδώ. Δεν βρίσκεται στο χωριό του κ. Κεφαλογιάννη. Είναι πάρα πολύ μικρή. Το 1 εκατομμύριο είναι εδώ. Δεν είναι αλλού. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Απλώς είναι περισσότεροι άνεργοι μαζεμένοι και αυτό είναι το πρόβλημα. Μα εκεί που είναι οι περισσότεροι άνεργοι, εκεί υπάρχει αντίδραση. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχει. Γι' αυτό είχαμε και το ωραίο φαινόμενο χτες. Νέα Δημοκρατία πανηγύρισε, το Πασόκ πανηγύρισε. Πολύ ωραία, κύριε Καυσή. Ωραίο δάχτυλο μας έδειξε σήμερα ο κ. Βενιζέλος. Τα δικά μας παιδιά, είπε. Ποια δικά μας παιδιά? Σήμερα γίναν δικά μας παιδιά που μέχρι χτες δεν ήξερε. Ποτέ δεν υπόθηκε τα... αυτό. Όχι, κάνετε μεγάλο λάθος. Την άκουσα με πολύ προσοχή. Τη διακαταλική. Τα δικά μας παιδιά, αυτά τα παιδιά τα οποία τα ξέρουμε και είναι δικοί μας άνθρωποι. Όχι, ήμουν πάρα πολύ σίγουρος. Αυτό που άκουσα. Ένα σχόλιο. Στην αυτοδιοίκηση μετέχουν στελέχη που είναι σε κόμματα. Αλλά γίναν δικά σας παιδιά. Δύο λεπτά, ένα λεπτό δηλαδή. Αλλά τα σχήματα τα αυτοδιοικητικά είναι ανεξάρτητα. Υπάρχουν στελέχη που είναι σε κόμματα. Ο κύριος Γουρός δεν είναι παιδί του κομματικού σωλήνα? Τώρα σε ποιον μιλάτε? Σε κανένα πιτσιρίκι 20 χρονών? Με κοροϊδεύετε? Μοιάζω για 20χρονος. Σας επαναλαμβάνω. Μοιάζω για 20χρονος. Υπάρχουν στελέχη που ανήκουν σε κόμματα. Δεν μπορεί να συνεχίζει. Και να τελειώνουμε. Έχουμε ευρωεκλογές. Πιστεύω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα πάνε πολύ καλύτερα από ό,τι έχουν δείξει μέχρι τώρα. Ελάτε. Εγώ θα σας πω καλημέρα, καθότι είναι 2 η ώρα. Δεν θα σας πω καλησπέρα. Εγώ είμαι οδηγός φορτηγού. Κατάγομαι από τη Θράκη. Από τον Εύρο, από το χωριό Λυκόφωτος. Είμαι οδηγός διεθνών μεταφορών. Με 7 κιλά πορτοκάλια, κύριε Καψή, το πρόβλημα της ανεργίας δεν γίνεται. Γιατί εγώ αυτά κουβαλάω στην Ευρώπη όλο τον χρόνο. 7 κιλά πορτοκάλια, 12 κιλά καρπούζια και 5 κιλά σταφύλια. Αυτά παράγουμε για να εξάγουμε. Αν νομίζετε ότι θα καλύψετε 1,5 εκατομμύριο τους ανέργους με αυτά τα πορτοκάλια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, γιατί ο Εύρος δεν βγάζει τίποτα. Πολύ καλά είπε ο συνάδελφος για τους 1 εκατομμύριο ανέργους, γιατί και εγώ στην Αθήνα ζω, δεν ζω στο χωριό μου. Αλλά στο χωριό μου που ήταν κεφαλοχώρη και ξέρει πολύ καλά ο Νίκος, των 1.200 κατοίκων έχουν μείνει 386 άτομα από 78 χρονών και πάνω. Γιατί δεν παράγουν οι αγρότες? Γιατί δεν παράγουν, να σας πω πολύ καλά, γιατί δεν παράγουν. Να σας πω γιατί δεν παράγουν, κύριε. Γιατί υπάρχουν ποσοστός, γιατί δεν παράγουν. Τι λέτε σε πάρα πολλές, σε πάρα πολλά προϊόντα. Να σας πω, κύριε Καψή, γιατί δεν παράγουν. Πείτε μου γιατί με ενδιαφέρει εκεί που έχει τσακίσει την ελληνική αγροτική οικονομία. Θα είπανε ότι κάνανε μια περιοδία στην Ελλάδα. Έχετε πάει πάνω από την Καβάλα, κύριε Καψή, με τον γιοταγή σας. Πήγα στη Δράμα πάει. Και να σας πω τι είδα στη από Δράμα. Την Καβάλα μέχρι να σας πω τι είδα από στη την Δράμα. Καβάλα μέχρι τη διασταύρωση του Αρδανίου, ναι, θα συναντήσετε μόνο τουρκικές δαλίκες. Για να σπείρω εγώ το για χωράφι, για να σπείρω, κύριε Καψή, ναι, το χωράφι και για να το καλλιεργήσω θέλω 150 ευρώ το σακί, το λίπασμα το βασικό, για να πάρω 17 σέντς το καλαμπόκι, κύριε Καψή. Γι' αυτό και είμαι οδηγός. Εγώ λοιπόν σαν οδηγός που λείπω 31 μέρες από το σπίτι μου και κλείνω γιατί και κάποιοι άλλοι θέλουν να μιλήσουν. Πόσο πρέπει να παίρνω το μήνα? Δυστυχώς είμαι υποχρεωμένος να κλείσω. Είναι 2 και 5. Υπάρχουν διακαναλικές συνεντεύξεις στη συνέχεια. Ένα λεπτό. Μια μισή ώρα είμαι εδώ, δεν μίλησα. 10 δευτερόλεπτα. Θα πάρουμε και εμείς 10 δευτερόλεπτα. Εγώ πιστεύω αυτό που είπε ο Παναγιώτα του Άνθιμος, ότι το κριτήριο για τις επόμενες... Παρακαλώ ησυχία, παρακαλώ. Για τις επόμενες εκλογές, για την επόμενη Κυριακή, θα είναι η αγάπη για την πατρίδα, για την Ορθοδοξία, για τις αξίες, για την ιστορία μας. Αυτά τα εκφράζει η Ένωση για την πατρίδα και για το λαό. Μάλιστα. Αντισταθήκαμε και δεν υποταχτήκαμε. Και φυσικά και ψήφο και στον Παναγιώτο Ψωμιάδη. Κύριε Γραμματικάκη. Υπάρχει μια πολύ... Παρακαλώ ησυχία. Παρακαλώ. Εγώ άκουσα έστω και με τον
τρόπο που εκφραζόταν τον πόνο των ανθρώπων εδώ απόψε. Τον άκουσα και με συγκινεί. Αλλά ένα πράγμα δεν επισημάθηκε. Ότι αυτό τον πόνο των ανθρώπων τον έφεραν κάποια κυβερνώντα κόμματα τα τελευταία χρόνια. Το είπαν όλοι, κύριε Γραμματικά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν αφήσατε. Και νοοτροπίες, και νοοτροπίες. Περίμενα ένα λεπτό, επιτέλους. Περίμενα κάποια απολογία από σας, κύριε Γραμματικά. Όχι να απολογηθείτε εσείς για το Πανεπιστήμιο, κύριε Γραμματικά. Εγώ το Πανεπιστήμιο. Που είναι τελευταίο σήμερα στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη τα πανεπιστήμια. Εγώ είχα την ευθύνη, ξέρετε ότι δεν είναι καθόλου τελευταίο. Δεν το λέω για σας προσωπικά, το λέω για το θεσμό του Πανεπιστήμιου. Πού είναι οι υγιείς δυνάμεις του τόπου, πού είναι η Ακαδημία Αθηνών, πού είναι οι πνευματικοί άνθρωποι, πού είναι οι καθηγητές πανεπιστημίου, πού μπήκαν όλοι στα προγράμματα. Εκατόφορες να απολογηθούμε για τις νοοτροπίες, όχι για τα κόμματα. Αυτές οι νοοτροπίες μας φέραν εδώ. Και το Πασόκ του 80 που μετακόμισε στο 2014. Αυτά είναι τα προβλήματα. Θα μας κόψουν στον αέρα. Θα μας κόψουν στον αέρα. Ναι, κύριε Μαριά, πείτε το. Εγώ νομίζω ότι για να ακουστεί η λέξη επιτέλους την οποία εκπροσωπώ. Το ποτάμι δεν έχει σχέση με αμαρτίες του παρελθόντος. Το ποτάμι ήταν αθώο του αίματος. Δεν μετήχανε στο πάρτι, έτσι. Σε 5 δευτερόλεπτα νομίζω ότι από τις τοποθετήσεις των πολιτών αναδείχθηκαν τα κυρίαρχα ζητήματα. Δηλαδή η ανασυγκρότηση της χώρας και η διαγραφή του επονίδης του χρέους για το οποίο μιλούμε συστηματικά και αναλύουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και δεν είναι όλοι οι ίδιοι κοινωνικοί ακτιβιστές. Σε αυτή τη χώρα έχουμε τελείως διαφορετικές νοοτροπίες, πολιτικές και δράσεις να κλείσω. Σε ανύποπτο δεν θέλω να χρόνο. Σας κόψω. Ναι, κύριε Τζουμάκα, πείτε το. Είναι σαφές λοιπόν κύριε ότι η χώρα δεν είστε υποψήφιος στην Κυριακή, εσείς χαλαρώστε. Χρειάζεται διαφορετική πολιτική και οι πολίτες σήμερα που πήραν το λόγο το έδειξαν ότι μια ορισμένη πολιτική έφερε εδώ τη χώρα. Άρα αυτή η πολιτική πρέπει να ιτηθεί. Είναι βασικό αυτό για να αποκτήσει η χώρα ισοτιμία, να πάει σε μια προοδευτική και δημοκρατική κατεύθυνση. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και το Σοσιαλιστικό Κόμμα, ένα καινούριο κόμμα, θα δώσει τη μάχη την Κυριακή. Καλή επιτυχία. Και κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τρία δευτερόλεπτα. Κυρία Ράγιο, μιλήσατε όσο κανένας άλλος. Αφορά τους πάντες. Ο υπηρώτης πατέρας μου έχει πει κάτι. Όλοι νομίζουμε ότι αυτό που σκεφτόμαστε αφορά τους πάντες. Το πρόσωπο είναι σπαθί. Αυτό έχουν να επιλέξουν. Πρόσωπα. Τίποτα άλλο. Ναι, κύριε Χιόνι, μία φράση. Ανθρώπους που πιστεύουν στην Ευρώπη. Μία φράση ότι αυτά που ακούσαν έχουν. Έχουν πολύ μεγάλη σημασία, είναι κριτήριο και είναι κριτήριο ότι είναι επιπτώσεις της αντιλαϊκής πολιτικής των κυβερνήσεων που στηρίξανε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί είναι κατευθύνσεις, οδηγίες και διρεκτίβες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας τη διαλύσουμε να γίνουμε Βόρεια Κορέα, να τελειώνουμε. Για να ζήσουμε καλύτερα. Να πω στους κυρίους και τις κυρίες που δεν ρώτησαν σήμερα ότι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις επόμενες εκπομπές. Χωρίς να περάσουν από τη διαδικασία της κλήρωσης, διότι νιώθω πολύ άσχημα απέναντί σας. Αλλά το κανάλι φωνάζει ότι πρέπει να κλείσω. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα και καλή ψήφο την Κυριακή.